Φιλοξενούμε τηλεφωνικά Πέτρο Θεοχαρίδη, τον κύριο Νίκο Λιγερό, στρατηγικό σύμβουλο ενεργειακά ζητήματα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λιγερέ. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά. Μια αξιολόγηση των όσων τεκταίνονται γεωπολιτικά στην Κύπρο θέλουμε και μετά να σας κάνουμε υποερωτήσεις. Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι με αυτά που γίνονται τώρα στην Κύπρο έχουμε μια συνολική αναβάθμιση της γεωπολιτικής αξίας του νησιού. Το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις κατέρευσαν δεν έχει καμία επιρροή αρνητική πάνω στην Κύπρο, γιατί όλοι κατάλαβαν ποιος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και ποιος ήθελε να μην καταλήξει. Άρα το πρόγραμμα που αφορά την ΑΟΣ και τον ερχομό της πλατφόρμας West Capella, το θαλάσσιο οικόπεδο 11, τις εκτιμήσεις που έχουμε τώρα με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Ελλάδα, έχουμε ένα πολύ ωραίο συμμαχικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί όχι τεχνητά, μετά από πολύ μεγάλο κόπο και από την ίδια την Κύπρο, αλλά και βέβαια από το συμμαχικό της πλαίσιο, και το γεγονός ότι έχουν έρθει τώρα πια πολύ μεγάλες εταιρείες, για να μην πω τεράστιες, στην περιοχή αυτή, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δικαιώνει όλους τους ανθρώπους στην Κύπρο που πάλεψαν για να γίνει αυτή η αλλαγή φάσης. Γεια σας, κύριε Λιγερέ, ο Πέτρος Θεοχαρίδης. Γεια σας. Επειδή ξέρω ότι έχετε μελετήσει και τα τεχνικά δεδομένα του κοιτάσματος σε μεγάλο βαθμό, τις ανομαλίες στις πιέσεις που παρουσιάζει το σημείο, τις ομοιότητες με το ΖΟΡ, είστε αισιόδοξος? Θα σας το έλεγα αλλιώς. Ξέρετε, κλασικά όταν πηγαίνουμε σε ένα κοίτασμα έχουμε μερικές πιθανότητες να έχει μια καλή έβρεση και να έχουμε ένα κοίτασμα που να είναι αξιόλογο. Εδώ αυτές οι πιθανότητες είναι πολύ πιο ψηλά από τις κλασικές, διότι όντως έχουμε αυτές τις ομοιότητες με το κοίτασμα ΖΟΡ, έχουμε καρστικό ασβεστόλιθο που είναι του ίδιου τύπου, δεν έχουν επιλέξει το κοίτασμα το πιο κοντινό από το κοίτασμα ΖΟΡ που είναι στα 6 χιλιόμετρα, προτίμησαν αυτό που είναι στα 40, και για λόγους που αφορούν και την εταιρεία αλλά και τον συνδυασμό σε σχέση με την Αμερική, την ExxonMobil, γιατί βρίσκεται κοντά στο θαλάσσιο οικόπεδο 10. Άρα μπορώ να σας πω ότι από την τεχνική πλευρά, ναι, είμαστε πολύ θετικοί. Αισιόδοξος, απαισιόδοξος, ξέρετε, εμείς τα βλέπουμε πάνω εκ του αποτελέσματος, αλλά θα ξέρουμε πραγματικά τα πράγματα που θα εξελιχθούν το Σεπτέμβριο. Από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά θα δούμε τις αληθινές πιέσεις, και εννοώ τις πιέσεις όσον αφορά το φυσικό αέριο και το θέμα της φλόγας, όσον αφορά το τεστ φλόγας για τα χρώματα. Από τη στιγμή όμως που έχουμε τέτοια δεδομένα, είμαστε πάνω σε πολύ θετική φάση που είναι εντελώς διαφορετική και από τις δύο γεωτρήσεις που είχαν γίνει μέσω της έννοιας στο θαλάσσιο οικόπεδο 9. Το γεγονός ότι το ΤΑΛ επέλεξε το δυτικό στόχο, επειδή ήδη έχετε κάνει λόγο, ως πρώτη γεώτρηση αντί του ανατολικού, και για τους λόγους που το επέλεξε, για σας αποτελεί μια ορθή κίνηση? Πώς την εκτιμάτε? Είναι ορθή κίνηση, αν θέλετε, σε δύο επίπεδα. Πρώτα απ' όλα στο τεχνικό επίπεδο έχουμε μια επιφάνεια του κοιτάσματος που είναι πιο μεγάλη από το άλλο κοίτασμα που είναι πολύ κοντινό, και από ό,τι φαίνεται όσο αφορά τις τεχνικές διαδικασίες που έχουμε κάποιες μετρήσεις, είναι ότι το γέμισμά του, αν θέλετε, και σε σχέση με το πορόδες, είναι πιο υψηλό. Άρα για μια εταιρεία όταν θέλει να κάνει μια πρώτη επένδυση, είναι σίγουρο ότι θα επιλέξει το κοίτασμα που έχει τις υψηλότερες δυνατότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθεί με το άλλο, αλλά η ιδέα είναι ότι αν μπορεί να πάρει απολαβές πιο γρήγορα από το ένα κοίτασμα σε σχέση με το άλλο, τότε θα βοηθηθεί το δεύτερο κοίτασμα με τις απολαβές του πρώτου. Και αυτό που το δεύτερο επίπεδο, αν θέλετε τώρα, είναι ότι σε συμμαχικό πλαίσιο το γεγονός ότι θα είμαστε πιο κοντά στο θαλάσσιο οικόπεδο 10, όπου θυμάστε ότι ήταν η Total, ενώ τώρα είναι ExxonMobil και Κατάρ Πετρελαιόμ, και για την Γαλλία και για την Αμερική είναι καλό να είναι δίπλα-δίπλα σε οικόπεδα και να έχουν τεχνικά δεδομένα
και θα δείτε ότι το πιο πιθανό είναι ότι η Total και η Eni να δώσουν και μερικά τεχνικά δεδομένα από τα αποτέλεσματα της γεώστησης, ενώ αυτά που δεν διαδίδονται τόσο εύκολα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι δίπλα τους θα είναι όντως η Exxon Mobil. Και είναι οι δικές σας εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα? Οι εκτιμήσεις, αν θέλετε, οι θεωρητικές, είναι ότι έχουμε κάτι το που θα είναι το ανάλογο του ZOR. Άρα ούτως ή άλλως μιλάμε για υπεργιγαντιαίο κοίτασμα, δεν μιλάμε καν για γιγαντιαίο όπως είναι ο Λεβιάθαν. Αν είναι μια μέτρια περίπτωση, μπορεί να είναι του τύπου Λεβιάθαν, και αν είναι μια κλασική περίπτωση, αλλά αυτό δεν το αναμένουμε, θα είναι του τύπου Αφροδίτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι προδιαγραφές είναι πολύ πιο ενισχυμένες από τα κλασικά δεδομένα, εφόσον μιλάμε κατευθείαν για εκτιμήσεις που αναμένουν ένα υπεργιγαντιαίο κοίτασμα. Γιατί είναι και λόγω της δομής. Δηλαδή, ο καρφικός ασβεστόλιθος επιτρέπει ένα πορόδες πολύ πιο υψηλό, άρα περισσότερη ποσότητα σε ένα συγκεκριμένο ύψος και βέβαια σε μια συγκεκριμένη ογκομετρία. Τις τελευταίες μέρες ακούμε και την απεσιόδοξη σχολή, δηλαδή το ότι ακόμα και να βρεθούν και καλά κοιτάσματα ή ικανοποιητικά κοιτάσματα, η εκμετάλλευσή τους είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη λόγω της, του όλου θέματος με τις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου και την ανταγωνιστικότητα. Ποια είναι η θέση σας? Όχι, καμία σχέση. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείτε πριν να δεχτείτε τέτοιες παρατηρήσεις είναι πολύ απλό. Οι μεγάλες επενδύσεις γίνονται πάνω ότι όταν είναι χαμηλές οι τιμές. Διότι αυτό που πρέπει να υπολογίζουμε είναι ότι και να βρεθεί τώρα το κοίτασμα, δεν θα είναι προς πώληση σήμερα. Άρα ούτως ή άλλως οι εταιρείες πάνω ότι σκέφτονται πώς πάει το μέλλον. Θυμάστε ότι ένα κοίτασμα θεωρούμε ότι είναι εμπορεύσιμο σε 4 χρόνια, είναι το ελάχιστο που έχει γίνει με το κοίτασμα Tamar. Άρα είμαστε το 2017, αυτοί που κάνουν αυτές τις εκτιμήσεις δεν έχουν ιδέα για το τι θα γίνει σε 4 χρόνια. Άρα σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι οι τιμές θα ξανανεύουν. Σημαντικό λοιπόν για τις πετρελαϊκές εταιρείες, και γι' αυτό βρίσκονται εδώ, γιατί δεν είναι εντελώς ηλίθιες, κάνουν αυτή την επένδυση όταν οι τιμές είναι χαμηλές, έτσι ώστε να είναι έτοιμες όταν οι τιμές θα είναι πιο ψηλές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιγερέ. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.